Μια ζεστή Πέμπτη του περασμένου Αυγούστου, παγωμένη και στενοχωρημένη, αντικρίσαμε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο, στο Twitter, που μιλούσε για το θάνατο του μεγάλου μας σκηνοθέτη, του Κώστα Γαβρά. Φαινόταν ότι είναι πάρα πολύ αξιόπιστη η πηγή της είδησης, γιατί ερχόταν από ένα λογαριασμό στο Twitter που είχε το όνομα της νέας τότε Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μυρσίνης Ζορμπά. Μέσα σε λίγα λεπτά η είδηση αυτή κατέκλυσε το ελληνικό διαδίκτυο, κατέκλυσε και μεταδόθηκε και σε διεθνείς οργανισμούς ενημέρωσης, όπως το Associated Press, το France 24, μέχρι που κάποιος δημοσιογράφος, δεν έχει σημασία ποιος, έκανε το αυτονόητο, την αυτονόητη κίνηση. Σήκωσε το τηλέφωνο. Και έτσι έμαθε ο Κώστας Γαβράς για το θάνατό του, έτσι τον διέψευσε δημόσια. Λίγο αργότερα, ύστερα από λίγα λεπτά, εμφανίστηκε και η Υπουργός Πολιτισμού, η οποία διέψευσε και αυτή από την πλευρά της, ότι ο λογαριασμός του Twitter ήταν δικός της. Επρόκειτο λοιπόν για μια κακοήθη, κακόγουστη φάρσα. Εντυπωσιακό. Το ακόμη όμως πιο εντυπωσιακό ήταν ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του κοινού που είχε πάρει αυτή την είδηση και την είχε αναμεταδώσει ήταν πάρα πολύ καχύποπτο. Η διάψευση του θανάτου δεν έπεισε τον κόσμο. Δεν μπορεί, λένε, αφού έγραψαν ότι πέθανε. Όλα αυτά λοιπόν με κάνουν να έρχομαι να σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό ποιος είναι αυτός ο οποίος κομίζει την είδηση στο νέο τοπίο των νέων μέσων. Αυτός που κομίζει την είδηση παραδοσιακά είναι ένας. Είναι ο δημοσιογράφος. Στην παραδοσιακή του μορφή, λοιπόν, ο δημοσιογράφος ήταν αυτό που έλεγε η ίδια η λέξη. Ήταν ένας γραφιάς του Δήμου, ένας γραφιάς για το Δήμο, ένας διαμεσολαβητής ανάμεσα στην πηγή της είδησης και την κοινή γνώμη. Αυτός ο ρόλος βασιζόταν στον κανόνα μιας τριπλής αποκλειστικότητας. Καταρχήν, ο δημοσιογράφος ήταν αυτός που διέθετε την αποκλειστικότητα της πρόσβασης αυτού που λέμε στην πηγή. Πήγαινε δηλαδή σε αυτόν που παρήγε μια είδηση σε όποιο τομέα και αν βρισκόταν. Δεύτερον, ο δημοσιογράφος διέθετε αυτό που λέμε αποκλειστικότητα της μετάδοσης της πληροφορίας. Ήταν δηλαδή ο διαμεσολαβητής, έκανε τη διαμεσολάβηση ανάμεσα στην πληροφορία από την πηγή και το κοινό. Και το τρίτο, η τρίτη αποκλειστικότητα ήταν ο δημοσιογράφος πάντα. Διέθετε και την αποκλειστικότητα αυτού που λέγαμε το μετά την είδηση, το δημόσιο σχολιασμό της είδησης, τη διατύπωση της γνώμης και ιδίως της κριτικής γνώμης πάνω στην πληροφορία που έβγαινε από μία πηγή. Η άνοδος όμως των νέων μέσων και κυρίως των social media έχουν ανατρέψει εντελώς αυτή την εικόνα, έχουν ανατρέψει εντελώς αυτή την τριπλή αποκλειστικότητα που λέμε του δημοσιογράφου. Καταρχήν, ο δημοσιογράφος δεν είναι πια ο μόνος που έχει πρόσβαση σε αυτό που είπα πριν, την πηγή της πληροφορίας. Η πηγή βασικά έχει αυτονομηθεί και δεν έχει πια την ανάγκη της μετάδοσής της από το διαμεσολαβητή. Μπορεί η πηγή της πληροφορίας να το κάνει από μόνη της. Μπορεί δηλαδή να γίνει ένας αυτόματος αναμεταδότης αυτού που θέλει να πει, αρκεί να έχει Twitter. Μεν ρίξουμε μια απλή ματιά, ανατρέξουμε στη λειτουργία του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, νομίζω ότι μπορεί να διαφωτιστούμε. Σας θυμίζω μία υπόθεση, ότι η απομπομπή του προηγούμενου Υπουργού Εξωτερικών, του Ρεξ Τίλερσον, έγινε μέσα σε λίγα λεπτά, μάλλον σε κλάσματα δευτερολέπτου, με την ανάρτηση ενός tweet από τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο, 46 μόνο χαρακτήρων. Τώρα, το ότι η πηγή είναι ταυτόχρονα και ο αναμεταδότης της είδησης, αυτός που παράγει την είδηση, την αναμεταδίδει και μόνος του, σημαίνει ότι το κοινό δεν χρειάζεται πλέον αποκλειστικά τη διαμεσολάβηση του δημοσιογράφου για να πάρει την πληροφορία, λογικό και απλό. Μπορεί να την πάρει απευθείας από την πηγή αδιαμεσολάβητα. Πολλές φορές, μάλιστα, το κοινό παίρνει την πληροφορία αδιαμεσολάβητα από την πηγή πριν από τους ίδιους δημοσιογράφους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 2011 ο θάνατος της Amy Winehouse, όπου κάποιος από το στενό της περιβάλλον, μαθαίνοντας το θάνατο, τουιτάρισε αμέσως το θάνατό της και για μια περίπου ώρα υπήρχαν αμέτρητα σχόλια, retweets κλπ. Στο hashtag AmyDead από ένα τεράστιο πλήθος πριν καν
ο κλασικός δημοσιογράφος το αναπαράγει στα κλασικά μέσα ενημέρωση, εφημερίδες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, δεν έχει σημασία. Το τρίτο, που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι εκτός από το δημοσιογράφο, ο οποίος μπορεί να σχολιάζει αυτό το οποίο παράγεται ως είδηση και πληροφορία και να ασκεί κριτική, το κάνει το ίδιο το κοινό. Τα social media, λοιπόν, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο και ανά πάσα στιγμή προσβάσιμο δημόσιο χώρο, ένας χώρος που πέρα από τα θετικά που μπορεί να έχει αυτή η συμμετοχή ενός μεγάλου κοινού και η διαδραστικότητα που συνεπιφέρει, δημιουργεί ένα περιβάλλον τοξικό. Αφού σε αυτό το τεράστιο δημόσιο χώρο δεν ισχύουν οι παραδοσιακοί κανόνες του δημόσιου διαλόγου, που κάθε χρήστης εδώ μπορεί να τοποθετηθεί θετικά ή αρνητικά για την επικαιρότητα, χωρίς να υπάρχει κανένα πλαίσιο, κανένας κανόνας. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, αυτός ο ίδιος δημόσιος χώρος χρησιμεύει πολλές φορές, άλλοτε με θεμητό και άλλοτε με αθέμητο τρόπο, σε ένας άτυπος καταγραφέας αυτού που λέμε τάσης της κοινής γνώμης. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνεται και είδηση. Πάντως, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη φαντασία για να αντιληφθεί οποιοδήποτε το μέγεθος της επανάστασης που έχουν φέρει αυτές οι αλλαγές τα τελευταία χρόνια με τα new media και κυρίως με τα social media. Αμεσότητα της πληροφορίας έχει έρθει, αμεσότητα της ενημέρωσης, αμεσότητα της αντίδρασης της κοινής γνώμης. Ότι μια πολιτική που έχει αποφασιστεί, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλη αντίδραση στα social media, ώστε να εξαναγκαστεί μια κυβέρνηση να την ανακαλέσει πριν ακόμη καν φτάσει στο σημείο να την ανακοινώσει, να την εφαρμόσει, και μάλιστα χωρίς να ανοίξει κανένα ρουθούν, είναι κάτι που το βλέπουμε πλέον καθημερινά και όσο και να το ζούμε και όσο να το βιώνουμε καθημερινά, παραμένει εκπληκτικό. Τώρα θέλω να επανέλθω σε αυτή την ιστορία του διαδικτυακού θανάτου του Κώστα Γαβρά, γιατί μας δείχνει ότι πέρα από το θετικό της συμμετοχής ενός μεγάλου, τεράστιου κοινού σε όλες αυτές τις λειτουργίες, οι οποίες ήταν αποκλειστικότητα του δημοσιογράφου, δείχνει ότι υπάρχει όμως και μία άλλη όψη του ίδιου νομίζαματος. Μία από τις πρώτες αναφορές του όρου fake news, γιατί σε αυτό θα έρθω τώρα, υπάρχει σε ένα πολύ σκληρό σκίτσο του περίφημου Φρέντερικ Μπουρόπερ και υπάρχει από το 19ο αιώνα, από το 1894 νομίζω. Αυτό το σκίτσο σατήριζε την επικαιρότητα της εποχής, όπου επικρατούσε η λογική του κυτρινισμού από τότε στη δημοσιογραφία. Στο σκίτσο λοιπόν αυτό, ο ιδιοκτήτης μιας εφημερίδας βρίσκεται δίπλα σε ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο είναι γεμάτο χρήματα. Γύρω του τρέχουν ρεπόρτερ, οι οποίοι τρέχουν σε αυτό που λέμε το κυνήγι της είδησης, κρατώντας φύλλα της εφημερίδας. Σε ένα από αυτά υπάρχει τεράστιος ο τίτλος «Fake News». Τα fake news, λοιπόν, τα οποία έχουν έρθει τώρα στη ζωή μας, δεν έχουν έρθει τώρα, υπήρχαν πάντα. Τι τα κάνει αυτή τη στιγμή να έχουν κυρίαρχη τάση? Στη νέα πραγματικότητα, λοιπόν, που ζούμε, αυτή των social media, έχω αναρωτηθεί πολλές φορές τι είναι αυτό το στοιχείο το οποίο επιτρέπει τόσο έντονα αυτή τη διάδοση των fake news. Και κατά τη δικιά μου γνώμη, η ανωνυμία είναι εκείνη που κυρίως επιτρέπει την άμεση, κατακλυσμιαία θα έλεγα, εξάπλωση των ψευδών ειδήσεων. Το fake το βγάζει κυρίως η ανωνυμία. Η δυνατότητα να είναι κάποιος κομιστής μιας είδησης, χωρίς να παίρνει την ευθύνη και το βάρος της υπογραφής αυτού που λέει, αυτού που γράφει, και άρα χωρίς να είμαστε βέβαιοι για το ποιος είναι αυτός ο κάποιος και ποιο είναι αυτό που λέει. Τα στοιχεία εδώ μιλούν από μόνα τους και θα μου επιτρέψετε να σας τα πω. Είναι μια έρευνα του MIT για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων στο Twitter και έχουμε ένα δείγμα 126.000 ειδήσεων τα οποία έχουν αναπαραχθεί από 3 εκατομμύρια χρήστες. Τώρα, η μέση αναπαραγωγή μιας αληθινής είδησης δεν ξεπερνούσε τα 1.000 άτομα. Την ίδια στιγμή, στις ψευδείς ειδήσεις, η μέση αναπαραγωγή τους έφτανε τους 100.000 χρήστες. Αυτό και μόνο μας κάνει να δούμε αυτή τη δύναμη αυτού που λέμε στην γλώσσα μας πια fake news. Και να σας πω και ένα ακόμη άλλο παράδειγμα. Από ένα και μόνο λογαριασμό του Twitter μεταδόθηκαν σχεδόν 5.000 μοναδικές ψευδείς ειδήσεις, όχι αναπαραγωγή μιας είδησης σε 5.000,
5 περίπου χιλιάδες ψευδείς ειδήσεις στην προεκλογική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2016. Μπορούμε να θυμηθούμε ακόμα τον τεράστιο αντίκτυπο που είχαν στη Μεγάλη Βρετανία τα fake news στο αποτέλεσμα που υπήρξε στο δημοψήφισμα για τον Brexit. Ακόμα αν παρακολουθήσουμε και τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσα χρόνια μετά τις προεδρικές εκλογές, ακόμα υπάρχει ένα τεράστιο debate αν τα fake news ήταν αυτά που επηρέασαν το αποτέλεσμα των τελευταίων προεδρικών εκλογών στην Αμερική. Τα fake news όμως δεν ανήκουν μόνο στο πεδίο αυτού που λέμε ιδιωτική ανωνυμία του Κώστα, της Μαρίας, του Μανώλη Παπαδόπουλου που δεν είναι Μανώλης Παπαδόπουλος. Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά και εδώ είναι ένα σημείο πάρα πολύ επικίνδυνο και ως μηχανισμός επηρεασμού της κοινής γνώμης από την εξουσία. Ο κίνδυνος εδώ είναι ακόμη μεγαλύτερος και θα σας θυμίσω μια παλιά ιστορία η οποία όμως είναι διαχρονική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Το 1972, θα το θυμάστε, θα το έχετε διαβάσει οι νεότεροι, δύο νεαροί ρεπόρτερ, ο Bob Woodward και ο Carl Bernstein, αποκάλυψαν ένα σκάνδαλο το οποίο οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία σε παρέτηση Αμερικανού Προέδρου. Το περίφημο σκάνδαλο του Watergate. Αν ξαναδιαβάσει κανείς τις αναφορές που έχουν κάνει στα άρθρα τους και στα βιβλία τους στην περίοδο εκείνη, όπου περιγράφουν πώς εξελισσόταν η έρευνά τους, θα δει κανείς ότι το μεγάλο τους άγχος εκείνη την περίοδο, όπως και το τεράστιο άγχος και ο φόβος του εμβληματικού διευθυντή της Washington Post, του Ben Bradley, ήταν αν θα αντέξουν στην πολιτική επίθεση που τους έκανε ο πρόεδρος Νίξον και οι Ρεπουμπλικάνοι, ήταν μια επίθεση-αντεπίθεση, η οποία χρησιμοποιούσε μία και μόνο κατηγορία για τους δημοσιογράφους αυτούς. Κύριοι, λέτε ψέματα. Είσαστε fake. Και εδώ βλέπουμε ότι το fake-fake ή το αληθινό fake δεν είναι εύκολο να το διαχωρίσει κανείς. Το ίδιο που συνέβαινε τη δεκαετία του 70 με την περίπτωση του Watergate συμβαίνει υποκλίμακα και σήμερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το CNN, για παράδειγμα, ή άλλα μέσα ενημέρωση είναι fake news όταν δημοσιεύουν ειδήσεις που αποκαλύπτουν αμφιλεγόμενες πολιτικές με τις οποίες ασκεί την εξουσία. Η συνήθις και σχεδόν αυτόματη απάντηση που έχουν οι εκάστοτε κυβερνώντες αναχώρα και οι εκάστοτε εξουσίες σε αυτό που αποκαλούμε μαχητική αποκαλυπτική δημοσιογραφία, όταν αυτή αποκαλύπτει ατασταλίες της πολιτικής, λάθη της πολιτικής, συνοψίζεται σε αυτές τις δύο λέξεις. Fake news. Τώρα, μέσα σε αυτό το καινούριο τοπίο, έρχομαι εγώ να αναρωτηθώ σε αυτό το πλαίσιο ποιος είναι τελικά ο ρόλος του δημοσιογράφου. Προσωπικά το έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές. Εμείς οι δημοσιογράφοι σε αυτό το καινούριο πλαίσιο είμαστε περιττοί και αχρίαστοι. Η απάντησή μου μετά από πολλές αμφιταλαντεύσεις, δεν σας κρύβω, ήταν ένα ξεκάθαρο όχι. Απλώς αλλάζει ο ρόλος μας. Και αυτό το ρόλο πρέπει να τον ξαναφτιάξουμε και να τον καταλάβουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι. Εκεί που παλιότερα ο δημοσιογράφος ήταν αυτός που κόμιζε, όπως είπαμε, την είδηση στο κοινό, τώρα μπαίνει σε ένα πεδίο που είναι ήδη κορεσμένο από ειδήσεις αληθινές ή ψευδείς, από φήμες, από κουτσομπολιά, από λεπτομέρειες οι οποίες είναι αδιάφορες. Και μπαίνουμε και σε ένα πεδίο που υπάρχουν διαμορφωμένες απόψεις πλέον επί όλων αυτών μέσα από αυτή τη λειτουργία των social media. Ο δημοσιογράφος, λοιπόν, τι έχει να κάνει. Καλείται να αναπροσαρμόσει τη δουλειά του και να λειτουργήσει όχι πια απλώς ως μεσολαβητής, αλλά, λέω εγώ, ως διορθωτής, ως κορεκτέρ, έτσι όπως το διάβασε σε ένα πολύ ενδιαφέρον γαλλικό άρθρο. Ως κορεκτέρ, λοιπόν, πρέπει να διατρέξει ένα τεράστιο συνοθήλευμα φημών, ειδήσεων, πληροφοριών κάθε φύσεως, για να μπορέσει να ξεδιαλύνει το άξιο από το ανάξιο λόγο, το αληθινό από το fake. Και αυτό μπορεί να το κάνει μέσα από την ικανότητα που έχει, αν την έχει, να ανατρέχει σε αυτό που λέμε την πρωταρχική πηγή της είδησης. Έχει ένα authority που διαθέτει ως εκπρόσωπος ενός ενημερωτικού μηχανισμού συνήθως και ενός τίτλου τον οποίον έχει πάρει. Αυτό ακριβώς είναι που διακρίνει εμάς τους δημοσιογράφους από κάποιον ο οποίος απλώς τουιτάρει μια είδηση χωρίς να γνωρίζει αν είναι αληθής ή ψευδής και χωρίς να ενδιαφέρεται να πάει στην πρωταρχική πηγή
τις πληροφορίες. Στη συνέχεια, λοιπόν, ο δημοσιογράφος με το ίδιο authority και τη δύναμη αυτού που λέω πια υπερδιασταύρωση της πληροφορίας, δεν αρκεί απλή διασταύρωση, καλείται να σπάσει μια κρούστα, μια ήδη διαμορφωμένης άποψης, η οποία βασίζεται στην ψευδή πληροφορία, στην αναλυθή που κυκλοφορεί, έτσι ώστε να επιτρέψει στην αλήθεια κάποια στιγμή να εμφανιστεί. Αλλά φτάνει αυτός ο ρόλος του κορεκτέρ για το δημοσιογράφο? Εγώ λέω όχι, δεν φτάνει. Τι να κάνεις τώρα, το διορθωτή ενός τέτοιου πλαισίου, το οποίο είναι αυτό που λέμε δεν έχει αρχή και τέλος. Αυτό είναι ένα βήμα. Τόσο η δουλειά λοιπόν του διορθωτή, όσο και εκείνη του πλαισιώνω την είδηση, τη βάζω δηλαδή σε μια λογική σειρά για να έχει νόημα. Δεν είναι απλά κάτι το οποίο έρχεται και το πετάμε έτσι, είναι κάτι το οποίο συνδέεται με προηγούμενα και πάει και σε επόμενα. Είναι εργασίες που θέλουν χρόνο. Και έρχονται τις περισσότερες φορές αυτές οι εργασίες σε απόλυτη αντίθεση με αυτό που είναι το χαρακτηριστικό της εποχής, με την ταχύτητα. Και την ταχύτητα κυρίως της πληροφορίας μέσω των νέων μέσων και των social media. Και αυτή την ταχύτητα την απαιτεί και το κοινό και η εποχή των νέων μέσων. Τεράστια σύγκρουση εδώ. Προϋποθέτουν όμως επίσης και την ανάπτυξη ενός στοιχείου εμπιστοσύνης για να υπάρχει αυτή η δουλειά του δημοσιογράφου, που πρέπει να έχει το κοινό στο πρόσωπο του δημοσιογράφου. Ήδη τα ανέφερα πριν ονόματα, ανέφερα τους ρεπόρτερ που αποκάλυψαν το Watergate. Δεν είναι τυχαίο. Τα πρόσωπα είναι ο κομιστής, είναι ο καθρέφτης. Είναι απαραίτητο το πρόσωπο, είναι απαραίτητο το όνομα. Η εμπιστοσύνη λοιπόν προκύπτει από κάτι. Προκύπτει ότι αυτός ο οποίος παίζει το ρόλο του δημοσιογράφου και τον παίζει άξια, δηλαδή, αν τον παίζει άξια, έχει συγκεκριμένο όνομα, έχει συγκεκριμένο επώνυμο και άρα η πληροφορία που μπορεί εκείνος να σου μεταφέρει μπορεί να αποδοθεί σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει και την ευθύνη για τη μετάδοσή της. Και από το πρόσωπο πάμε και σε έναν ολόκληρο ενημερωτικό μηχανισμό, ομάδες πια δημοσιογράφων. Ο δημοσιογράφος λοιπόν που υπογράφει, το ενημερωτικό μέσο που υπογράφει, αναλαμβάνει απολύτως το βάρος αυτού που γράφει, αυτού που λέει στα οπτικοακουστικά μέσα. Και είναι υπόλογος γι' αυτό στην κοινή γνώμη. Το ίδιο δεν ισχύει και το ξέρετε όλοι με την είδηση που προέρχεται από έναν ανώνυμο λογαριασμό στο Twitter, το οποίο υπογράφει κάποιος Γιάννης ή κάποιος Γιώργος ή ένας λογαριασμός με το όνομα Κουνελάκη. Όλα αυτά υπάρχουν και τα ξέρουμε και τα παρακολουθούμε όλοι. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτούς που θα έλεγα, τους έλεγα, μασκαράδες της πληροφορίας, οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτό που είπα στην αρχή, ανωνυμίας, στολές ανωνυμίας, ο δημοσιογράφος έχει πάντα το όνομα και το επώνυμό του στο φως. Γιατί η δημοκρατία πεθαίνει στο σκοτάδι, όπως είναι και το πολύ πετυχημένο μότο της Washington Post. Εμείς οι δημοσιογράφοι, λοιπόν, για να παραμείνουμε γραφιάδες ή λογάδες του Δήμου σε αυτό το νέο τόπο, χρειαζόμαστε κάτι πολύ σοβαρό. Χρειαζόμαστε ένα Δήμο. Ένα κοινό δηλαδή, το οποίο θα διαβάζει, θα βλέπει, θα ακούει ειδήσεις από πρόσωπα που γνωρίζει και μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητα και το κύρος τους μέσα από διαδρομές. Και θα κατανοήσει ότι το κοινό, ότι για να γίνει αυτό, χρειάζεται πολλές φορές να μην βιάζεται. Χρειάζεται να περιμένει. Να περιμένει προκειμένου να δοθεί ένας εύλογος χρόνος για να γίνει αυτό που είπα πριν, η σωστή διασταύρωση, επεξεργασία και πλαισίωση της πληροφορίας. Αυτό δεν γίνεται στο κλάσμα δευτερολέπτου του Twitter. Δεν γίνεται με τίποτα. Και αν η είδηση είναι αληθινή, όπως ήταν η είδηση του θανάτου της Amy Winehouse, έχει καλώς. Αν η είδηση όμως είναι λάθος, είναι ψευδής, όπως ήταν η είδηση του θανάτου του Κώστα Γαβρά, τότε είναι καταστροφικό. Και είναι καταστροφικό κυρίως γιατί εμπεδώνει, όπως σας είπα και πριν, μία συνείδηση και μία αίσθηση στον κόσμο ότι όχι, αυτός την έχει πάρει τη σωστή, την αληθινή πληροφορία. Δεν μπορεί, πέθανε ο Κώστας Γαβράς, αφού το γράψαν στο Twitter και αναμεταδόθηκε χιλιάδες φορές. Πρέπει λοιπόν, για να συνεχίσουμε να αλλάξουμε το ρόλο του δημοσιογράφου και να τον πάμε λίγο παραπέρα από αυτό που ήταν μέχρι τώρα, να αλλάξουμε. Όχι μόνο εμείς ως δημοσιογράφοι, αλλά και το κοινό, εσείς, ως Δήμος. Η πρόκληση αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη, πιστέψτε με. Η πρόκληση αυτή είναι απίστευτα δύσκολη. Γιατί πολλοί, ίσως οι πιο πολλοί, είναι ικανοποιημένοι με αυτή την ποιότητα της ενημέρωσης, μέσα εισαγωγικά, που παίρνουν από αυτή την ανώνυμη μετάδοση πληροφοριών, κουτσομπολιών, φημών, από όλους αυτούς
που τους είπα πριν, μασκαράδες της πληροφορίας. Και λέω το μασκαράδες. Ή δεν το λέω στον αμέριμνο και τον αθώο, ο οποίος απλά βιάζεται να τουιτάρει μια είδηση. Το λέω για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν ότι αυτό δεν είναι είδηση και το κάνουν. Αυτό είναι οι υποκατηγορίες των fake news. Εκτός όμως από αυτό το κοινό που έχει ανάγκη αυτή τη γρήγορη έτσι, μετάδοση αυτού που λένε σε εισαγωγικά πληροφορία, υπάρχει και ένα κοινό που έχει ανάγκη το δημοσιογράφο που μεταδίδει τις ειδήσεις, όπως είπαμε, πόνιμα και είναι υπόλογος σε ό,τι μεταφέρει. Το δημοσιογράφο που ως πολεμικός ανταποκριτής πάει στα πεδία των μαχών και για να ενημερώσει το κοινό του χάνει τη ζωή του. Πάει στα πεδία των μαχών όπου δεν μπορεί να πάει κανείς άλλος και πάει ακριβώς ρισκάροντας, παίρνοντας το κόστος που έλεγα πριν, παίρνοντας μέχρι και κόστος ζωής. Έχει ανάγκη το δημοσιογράφο, ο οποίος μπαίνει σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως είναι το ISIS, για να μπορέσει να μεταφέρει μια εικόνα, την οποία δεν μπορεί βεβαίως κανένας χρήστης, Γιάννης, η Μανώλης, η Ελένη, να τη μεταφέρει. Το κοινό λοιπόν έχει ανάγκη αυτό το δημοσιογράφο. Έχει το δημοσιογράφο που μετά από καταστροφές όπως είναι η καταστροφή στο μάτι θα επιστρέψει για να ερευνήσει ακόμα και όταν η ατζέντα της επικαιρότητας έχει αλλάξει και δεν είναι πια σεξι, όπως λέμε, στην καθημερινότητα. Δεν ιντριγκάρει πια τόσο πολύ το θέμα. Έχει μπει κάτι άλλο που έχει κατακλείσει τα πάντα. Το κοινό έχει ανάγκη το δημοσιογράφο που θα αποκαλύψει τι διακυβεύεται πίσω από μια αδιάφορη εκ πρώτης όψεως κυβερνητική επιλογή και πρωτοβουλία. Έχει ανάγκη το δημοσιογράφο που θα επιμείνει ακόμη και όταν η εξουσία σε μια προσπάθεια να αμυνθεί από τις αποκαλύψεις, από το γκρίλινγκ που μπορεί να του κάνει μια μάχημη δημοσιογραφία, εμφανίζει το εμπαριστατωμένο ρεπορτάζ ως fake news. Τι έλεγε ο Νίξον? Κύριοι, λέτε ψέματα. Υπάρχει λοιπόν το κοινό και μάλλον θέλω να κάνω προβολή αυτού που θέλω. Θέλω να υπάρχει αυτό το κοινό που προτιμάει την πλαισιωμένη και τη διασταυρωμένη είδηση. Το κοινό που ως κριτικός αποδέκτης των ειδήσεων απορρίπτει το ανώνυμο ως επικίνδυνο. Το κοινό το οποίο ξέρει ότι η ταχύτητα δεν σημαίνει ντε και καλά ακρίβεια. Κοιτώντας σας λοιπόν από εδώ ως δημοσιογράφος και θεωρώντας ότι είστε εσείς το κοινό σήμερα, εσείς θα αποφασίσετε, κυριολεκτικά εσείς, ποιο από τα δύο κοινά, σε ποιο από τα δύο κοινά θέλετε να νίκετε. Εσείς θα αποφασίσετε τι είδους δημοσιογραφία και πληροφόρηση θα έχετε. Η δική σας απόφαση, και αυτό το λέω και το εννοώ και το πιστεύω, είναι εκείνη που θα καθορίσει τελικά την ποιότητα και το είδος και το ρόλο του δημοσιογράφου. Σας ευχαριστώ.